Κοιτάξτε, να μείνει όπως είσαι τώρα εδώ. Μην μπει στο σάκο ακόμα. Κυρία Κακλαμπάνη, γιατί και η κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Χαρακόπουλος, ενώ η κυβέρνηση λέει ότι προχωράμε ψύχρεμα διπλωματικά, βάζουν θέμα αύξησης της ενέργειας και το βάζουν σε δύσκολες στιγμές, σε ευαίσθητες στιγμές, σε στιγμές μεγάλης έντασης με τη γείτονα και στέλνουν το μήνυμα στον κόσμο ότι μπορεί και να έχουμε πόλεμο. Το λέω έτσι χήμα. Ναι. Καταρχήν, εγώ νομίζω ότι το θέμα αύξηση, μια αύξηση της θητείας, όχι τώρα, διαχρονικά. Για τώρα, τώρα. Ναι, εγώ μιλάω γενικά. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν πρέπει οι πολιτικοί να το συζητούν και να το αποφασίσουν. Αυτό είναι θέμα της εκάστοτε στρατιωτικής ηγεσίας, ανάλογα με τι συνθήκες μπορεί να επικρατούν στον τόπο και στο γύρω-γύρω στο περιβάλλον, το γεωπολιτικό, και τι χρειάζεται ο ελληνικός στρατός. Και εγώ πάντα έλεγα ότι θα πιστέψω αυτό που θα ακούσω από τη στρατιωτική. Όταν ανοίγει λοιπόν θέμα σε τέτοια συγκυρία, ναι, εγώ δεν άκουσα. Εγώ δεν άκουσα να το ανοίξει το θέμα αυτό η στρατιωτική ηγεσία. Ναι. Και από τη στιγμή που δεν άκουσα να το ανοίγει η στρατιωτική ηγεσία, θεωρώ ότι είναι λάθος να το συζητάμε. Και από ό,τι γνωρίζω, γιατί από χθες αυτό ξεκίνησε να κυκλοφορεί, να πούμε. Ο υπουργός άμυνας είπε δεν είναι. Ναι, ρωτώντας κι εγώ, δεν χρειάζεται να πω ποιους. Νομίζω ότι τέτοιο. Όχι, νομίζω. Η απάντηση που πήρα είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε τέτοιο θέμα δεν έχει μπει καν στο τραπέζι. Κύριε Σκουρδέτη. Ναι, όχι. Εγώ νομίζω ότι είναι εντελώς λάθος να υπάρχουν τέτοιες σκέψεις και να σχετίζονται μάλιστα με τα προβλήματα που έχουμε με την Τουρκία. Δεν λύνονται έτσι τα ζητήματα, ούτε το να αυξήσεις την θητεία, ούτε κάποιες άλλες σκέψεις που λένε υποχρεωτικά όταν τελειώνουν το σχολείο όλα τα παιδιά να πηγαίνουν πρώτα να κάνουν τη θητεία τους. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα, ιδιαίτερα σε αυτή την νεανική φάση της ηλικίας του καθενός. Υπάρχουν χώρες όμως που το κάνουν. Το Ισραήλ το κάνει. Όχι, και η Κύπρος το κάνει και στην Ευρώπη το κάνει. Είναι χώρες. Ναι, ναι. Εδώ θα πρέπει. Έτσι, ναι. Άρα, γιατί είναι μια υπέρ πολύ δημιουργική. Υπέρ της άποψής σας είμαι, αλλά είναι μια πολύ δημιουργική φάση. Δηλαδή, όταν μπορεί να τελειώσει γρήγορα. Όχι, δεν είναι έτσι. Όταν ένας νέος άνθρωπος έχει τελειώσει την εκπαίδευσή του και σχεδιάζει τις σπουδές του, τα μεταπτυχιακά του κτλ., δεν μπορείς να τον αποκόπτεις και να πηγαίνεις σε μια θητεία η οποία πολλές φορές είναι και αντιπαραγωγική και άχαρη. Θα μπορούσαμε να την αξιοποιήσουμε με έναν άλλο τρόπο. Και εκεί έχει λόγο όχι στρατιωτική μόνο ηγεσία, αλλά συνολικά η πολιτεία. Έτσι. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, η θητεία του καθενός να συνδέεται με τον τομέα. Και με το επάγγελμά του, με τις σπουδές του. Οτιδήποτε, ακριβώς. Διάφορα πράγματα. Σωστά. Έτσι είναι. Σωστά. Τώρα, θέλω να δούμε αυτό που ταλαιπωρεί τον κόσμο από χθες το βράδυ. Γιατί το έχει περάσει και η προηγούμενη κυβέρνηση αυτό. Θα το περάσετε κι εσείς αυτή τη βάσανο της κριτικής σήμερα. Διότι η πλατφόρμα του κοινωνικού μερίσματος από τις 7 το πρωί που είμαστε στον αέρα, είναι 9 και 16 πρώτα λεπτά, δεν λειτουργεί. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν να μπουν, να δουν τα κριτήρια, να κάνουν την αίτηση, να διεκδικήσουν αυτά τα 700 ευρώ που μας διαφημίσατε. Σας λέει η αντιπολίτευση ότι αυτά είναι ψίχουλα σε σχέση με αυτά που είχαν δώσει οι προηγούμενοι και παρόλα αυτά δεν λειτουργεί το σύστημα. Θα το σχόλιο σας. Δεν έχω να κάνω σχόλιο, διότι στην Ελλάδα του 2020 πια, έτσι, το να μην μπορεί μια πλατφόρμα, ανεξάρτητα ποια κυβέρνηση είναι και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είχε γίνει επανελειμμένος αυτό, έπεφτε η πλατφόρμα, να πούμε. Να μην μπορούμε να έχουμε φτιάξει μια πλατφόρμα που να μπορεί να αντέξει, ξέρω εγώ, 50.000 χτυπήματα. Από εκεί και πέρα, τώρα τι καθόμαστε και συζητάμε. Τώρα, επειδή μιλάμε για την τσέπη μας, πάμε λίγο σε αυτή την ιστορία που έχει ξεκινήσει με τη 13η σύνταξη. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει για να ηρεμήσουν οι άνθρωποι ότι όσοι δικαιούνται δεν θα το πάρουν. Θα το πάρουν, αλλά η ταλαιπωρία είναι ταλαιπωρία και το θεωρώ ότι δεν είναι. Σημασία τι θα πάρουν. Και πόσο θα αυτό είναι άλλη κουβέντα. Λοιπόν, δεν με ρώτησε γι' αυτό ο κύριο Παπαδόπουλο. 700 ευρώ λέει η Σκουρδέτη όταν εσεί το είχατε δώσει προεκλογικά. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, διότι εδώ είχαμε πραγματικά ένα πετσόκομμα, αυτό που ονομάζουμε το κοινωνικού μερίσματος, πράγμα που δείχνει ακριβώς αυτό τον δημοσιονομικό χώρο, αυτό το κομμάτι των υπερπλεονασμάτων που πέτυχε η ελληνική κοινωνία, πού τα κατευθύνει η παρούσα κυβέρνηση. Και εκεί που τα κατευθύνει είναι σε φοροαπαλλαγές στους πολύ λίγους και στο 2,5% των επιχειρήσεων, όπου πηγαίνουν το 80% των φοροαπαλλαγών. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Το δε επιχείρημα
ότι είχατε δώσει το Πάσχα δεν έχει καμία σχέση με το κοινωνικό μέρισμα, διότι το Πάσχα ήταν ένα μόνιμο, ήταν ένα μόνιμο διαρθρωτικό μέτρο, μισό λεπτό. Ήταν η 13η σύνταξη για αυτούς που παίρνουν μέχρι τα 500 ευρώ και ποσοστία για τους υπόλοιπους. Ναι. Ήταν δηλαδή κάτι το οποίο θα δινόταν από εδώ και πέρα και για πάντοτε, στο διηναικές. Ναι. Άσχετα αν θέλει να το καταργήσει τώρα και ουσιαστικά όχι, πάει. Θα το καταργήσει. Όχι. Για κατάργηση μιλάμε, άρα είναι η πρώτη πράξη μείωση των συντάξεων τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Κακλαμάνη. Για κατάργηση μιλάμε. Θα το για κατάργηση. Κοιτάξτε. Ο κ. Σκουλέτης έχει την άποψή του. Ό,τι και να πω εγώ τώρα, δεν πρόκειται να τον πείσω. Θα έρθει λοιπόν η ώρα που θα καταλάβει δια νόμου ότι δεν καταργείται. Και τότε βέβαια, αν ξαναβρεθούμε, θα τον ερωτήσω εάν έχει την ίδια άποψη. Τώρα το να χάνουμε. Θα ξαναδοθεί δηλαδή. Και να τσακωνόμαστε με τον κύριο Σκουλέτη, γιατί αυτό δεν ισχύει. Επίσης θέλω να υπενθυμίσω, το θυμάται ο κύριος Σκουλέτης, το κοινωνικό μέρισμα πρωτοδόθηκε το 2014, το μήνα Δεκέμβριο. Και κάθε φορά. Επί ΣΥΡΙΖΑ συνεχίστηκε και ευήδετο το μήνα Δεκέμβριο. Μα τα ποσά έχει σημασία. Ναι. Τα το μήνα Δεκέμβριο και, σταδιακά αυξανόταν. Έχετε δίκιο, δεν λέω όχι. Το και τώρα μειώθηκε. Το ψήφιζα κι εγώ. Για πρώτη φορά λοιπόν το 19 δεν κρατήθηκε για το, 19, για το μήνα Δεκέμβριο, αλλά 10 μέρες πρώτων ευρωεκλογών νομίζαν ότι έτσι θα ξεγελάσουν τον κόσμο. Και το δώσαν τότε. Γνωρίζαν ότι δεν θα είναι κυβέρνηση. Άρα εκ του ασφαλούς θα μας λένε τώρα ότι μειώσαμε το μέρισμα. Δεν μειώσαμε κανένα μέρισμα. Αντίθετα, στο όποιο μέρισμα δώσατε. Πώς θα το μειώσατε, ναι, τώρα, προσετέθηκε και το επιπλέον. Προσετέθηκε και το επιπλέον. Προσετέθηκε και το επιπλέον. Άρα υιοθετείτε το δικό τους μέρισμα και δίνετε κάτι της παραπάνω. Και επιπλέον. Μα δίνουμε παραπάνω. Και δεν θέλω να πάω τώρα στις φοροαπαλλαγές. Εγώ, κύριε Σκουλέτη, ξέρετε. Είχαμε είμαι... 3,5 εκατομμύρια δικαιούχους την τελευταία χρονιά, το 18, επί των ημερών ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Και τώρα έχουμε στα 250.000 νοικοκυριά. Επί 3, 750.000. Όταν θα έρθει ο μόνιμος μηχανισμός στήριξης για το μέρισμα, θα δείτε ότι οι δικαιούχοι θα είναι περισσότεροι από εσάς. Αλλά επειδή λέτε, τώρα. Δεν, ναι, αυτή την ενημέρωση έχω. Θα σας πω εγώ και, ότι δεν θα έχει γίνει. Αφήστε να έρθει το νομοσχέδιο. Ωραία, και λοιπόν, τότε θα σας πω, έχετε δίκιο. Το ραντεβού μας, ναι, λοιπόν. Ή θα πω έχετε δίκιο κύριε Σκουλέτη, ή θα μου πείτε εσείς έχω δίκιο εγώ. Δεν υπάρχει λόγο. Απλά το ραντεβού να γίνει εδώ, ε. Να γίνει εδώ, να μας καλέσετε, άνοιξε, θα έρθω και εγώ και ο κύριος Σκουλέτη. Αλλά θα ήθελα να πω και κάτι πριν από αυτά, διότι εχθές η Ελλάδα είχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Και απορώ πως δεν είναι αυτό πρώτο θέμα, όχι για σας εδώ. Είδα μια ματιά και τις εφημερίδες. Αυτό που έγινε στη συνάντηση του κυρίου Δένδια με τον κύριο Γκουτιέρες. Ναι. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ΟΗΕ δεν πρωτοκολλήθηκε το χαρτί αυτό. Να μην το πω τώρα με τη λέξη του αείμνης του Γιαννόπουλου, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι. Να πούμε. Αντίθετα, εχθές ο κύριος. Για το σπίτι το είχε πει ο Γιαννόπουλος. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εσείς το λέτε ναι, για το, ναι, το επεκτείνω. Ναι, μπράβο. Στο πρώτο συνθετικό το. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, για πρώτη φορά το παραπέμπει στη νομική υπηρεσία και μάλιστα με περίοδο να απαντήσει 4 μήνες. Αυτός ο χρόνος των 4 μηνών είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Αυτό αποδεικνύει όχι μόνο επιτυχία της κυβέρνησης, εγώ θα έλεγα ολόκληρου του πολιτικού συστήματος της Ελλάδος, που με κάποιες διαφοροποιήσεις λεκτικές ή και κάποιες επί της ουσίας έχουμε κοινή θέση και ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Ναι, αλλά μήπως χαλάει... εδώ που φτάσαμε το τετράμινο αυτό, κύριε Κακλαμάνη, δεν είναι η ουσία αυτή τη στιγμή. Κυρία Κουτροκόη, μου ακούστε, θα πρέπει να πάρει άλλη θέση ο ΙΕ νωρίτερα και για πιο εντάξει, βασικά ζητήματα. Ο ΙΕ τώρα είναι, δεν είναι, ξέρω, της δικαιοδοσίας του κτλ. Τη γραφειοκρατία του ΟΗΕ, ναι, τη ξέρουμε. Αλλά καταρχήν χαλάει το σενάριο που με το κομπιούτερ στο χέρι ο κύριος Ερντογάν 3 μέρες μας το δείχνει, που στην ουσία τι μας δείχνει. Γιατί το χαλάει αυτό. Μάρε νόστρουμ αλλά Τούρκα. Αυτό δείχνει ο Ερντογάν. Ναι. Μάρε νόστρουμ αλλά Τούρκα. Όλη τη Μεσόγειο θέλει. Ναι. Όλη τη αυτό Μεσόγειο. Και εγώ περιμένω. Κύριε, και εγώ περιμένω. Και σε αυτό μοιάζουμε λίγο είναι με τον κύριο Σκουλέτη. Περιμένω. Όμως να σας πω κάτι, αυτό το τετράμινο έχει διτή ανάγνωση. Γιατί είναι ένα τετράμινο μέχρι να απορριφθεί από την νομική υπηρεσία, αλλά είναι και ένα τετράμινο το οποίο είναι σε εκκρεμότητα. Συνεπώς ο Ερντογάν μπορεί να θεωρεί ότι μέχρι να αποφαθεί. Ωραία, αυτό τώρα είναι ήθελα, σε ισχύ. Ναι, αυτό ήθελα να σας πω και κλείνω. Και που είπα ότι. Εδώ λίγο συμφωνούμε με τον κύριο Σκουλέτη. Είναι δημιουργική ασάφεια αυτό. Εδώ λοιπόν θέλω να δω
Εάν ο κύριος Ερντογάν πάει, όχι το γεωτρυπανό του, το άλλο που κάνει τις σεισμικές έρευνες, στις γνωστές περιοχές που δείχνει αυτός κάθε μέρα στο χάρτη, τι θα κάνει η Ευρώπη καταρχήν. Διότι η ΑΟΣ η ελληνική είναι ΑΟΣ της Ευρώπης. Σωστά. Τα σύνορα τα ελληνικά είναι σύνορα της Ευρώπης. Θέλω λοιπόν να δω αυτή η κοιμωμένη κυρία που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση θα ξυπνήσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να φροντίζουμε τα του οίκου μας και να περιμένουμε από εκεί τη βοήθεια, αλλά θέλω να δω θα ξυπνήσει. Θέλω να δω η Γαλλία τι θα κάνει. Θέλω να δω η Ιταλία τι θα κάνει. Δεν είναι ενιαία η στάση πάντως. Κύριε Σκουλέτη, γι' αυτό το λέω. Γιατί αν ήταν ενιαία θα την ξέραμε και θα συμφωνούσαμε ή θα διαφωνούσαμε. Εγώ θέλω να πω το εξής. Αλλά ήταν μια επιτυχία αυτή. Την παρέμβαση του κυρίου Σιμίτη. Πώς την είδατε και αν θεωρείτε ότι ήταν σωστή παρέμβαση στη σωστή τη στιγμή. Μισό λεπτό. Καταρχήν, το σωστό είναι να μην προσπαθεί κάθε πολιτική δύναμη να κερδίσει τις εντυπώσεις ή να κερδοσκοπήσει πάνω στα ζητήματα τα εθνικά. Ένα και στο χέρι. Και το λέω αυτό προς όλες τις κατευθύνσεις. Το δεύτερο είναι λίγο να δούμε τι έχει γίνει αυτό το τελευταίο διάστημα. Δυστυχώς εγώ βλέπω μια αμήχανη στάση εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας τους πρώτους μήνες της ανάληψης της κυβέρνησης γύρω από τα εθνικά ζητήματα. Έχουμε κάποιες αντιφατικές δηλώσεις, κάποιες δηλώσεις περί κατευνασμού της Τουρκίας, περί αμοιβαίας υποχώρησης και των δύο πλευρών. Μα δεν ζήτησε τίποτε η Ελλάδα. Η Τουρκία είναι αυτή η οποία έχει παράλογες απαιτήσεις. Έχουμε διαρροές αντιφατικές από το Υπουργείο Εξωτερικών και από το Υπουργείο Άμυνας σε σχέση με τα μόνιμα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Πράγμα που λίγο μας κάνει και ανησυχούμε. Δεν έχει βρει το ρυθμό της δηλαδή η κυβέρνηση. Και κοιτάξτε να δείτε, δεν προσπάθησε να αξιοποιήσει έγκαιρα αυτό το οποίο είχε υπάρξει ως απόφαση στο ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανάγκη λήψης μέτρων εις βάρος της Τουρκίας. Απόφαση που είχε πάρθει τις κυρώσεις. Τα οποία ουδέποτε λήφθησαν. Τα οποία ουδέποτε λήφθησαν. Μα δεν εφαρμόστηκαν. Υπήρχε μια καταρχήν απόφαση και έπρεπε αυτά ούτε να συγκεκριμένουν. Ούτε καν λήφθησαν. Η γενική απόφαση, λέει ο κ. Σκουλέτης. Έπρεπε να συγκεκριμενοποιηθούν. Εμείς είμαστε που είχαμε το... 30 δεύτερα έχουμε. Προσέξτε να δείτε λοιπόν. Τώρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται είναι πράγματι εξαντλώντας όλα τα διπλωματικά όπλα που έχουμε και χωρίς κατά τη γνώμη μου να παίζουμε στο πεδίο της αντιπαράθεσης που μπορεί να θέλει ο Ερντογάν. Εμείς έχουμε συμφέρον να εμπλέκουμε πάντοτε την Τουρκία στο τραπέζι του διαλόγου. Διάλογος, διπλωματία, μέχρι τέλους. Αυτό είναι η προτεραιότητά μας. Τα υπόλοιπα είναι για όχι, το ολογέννητο. Εφόλης της ύλης που θέλει να βάλει αυτός. Ο καθένας βάζει ό,τι θέλει. Εμείς έχουμε τη δικιά μας ατζέντα. Για να δούμε, παιδιά. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε παρατράγουδα χριστουγεννιάτικα. Γιατί ο κόσμος έντονα ανησυχεί. Για ποιο, τον κύριο Σκουλέτη. Πριν από λίγο, για ποιο κύριο Σιμίτη μιλάτε. Για τον κύριο Σιμίτη που είπε ότι ο Καραμαλής. Εννοείται τον κύριο Σιμίτη του χρηματιστηρίου, τον Σουάπς της Goldman Sachs, τον κύριο Σιμίτη των εξοπλισμών με δύο υπουργούς στη φυλακή. Αυτόν τον κύριο Σιμίτη είναι των ημείων συμφωνίας της Μαδρίτης που υπέγραψε τις γκρίζες ζώνες για αυτόν τον κύριο Σιμίτη. Μιλάτε. Α, δεν με απασχολεί. Κύριε Σκουλέτη, τώρα δεν γίνεται. Θέλετε να πείτε κάτι από αυτό. Τώρα, ναι. Κάτι σύντομα, μόνο για να πάρει. Κοιτάξτε να δείτε. Θα σου πει τώρα ο Σκουλέτη, άμα το ρωτήσει για να βρει ένα σκουλάκι για τον Σιμίτη. Αφήστε να σα πω. Όχι, κάτσε να σου το πω πριν τον ακούσει. Αφήστε να σα πω εγώ. Αν το ρωτήσει για την αντίδραση του Πολάκη στο Σιμίτη, θα πει το ίδιο που είπε ο Καραμαλής. Α, δεν με απασχολεί. Και η περίπτωση και η φάση τη Πρωθυπουργία Σιμίτη και η φάση τη Πρωθυπουργία Κώστα Καραμαλή και η φάση τη Πρωθυπουργία Γιώργου Παπανδρέου έχουν κλείσει τον κύκλο τους, ο κόσμος έχει βγάλει τα συμπεράσματά τους και νομίζω ότι τους έχει κατατάξει εκεί που πρέπει. Σήμερα είμαστε σε μια νέα φάση. Καλημέρα σας. Η τελευταία δημοσκόπηση. Ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε λίγο την κίνηση στους δρόμους. Μας λέει η Γεωργία Ελληνάρδου ή κάνω λάθος. Εδώ. Κόκκινο παραμένει το σοβαρό πρόβλημα, όπως βλέπετε. Μείνετε στο σπίτι. Μην βγείτε από το σπίτι μετά τις 10. Να πάρετε το μετρό. Λοιπόν, στο διαγωνισμό μας. Από την εταιρεία Coffee, έτσι ένα ολοκληρωμένο κατάστημα αξία 45.000 ευρώ, franchise κατάστημα. Μπορείτε είτε ο ίδιος να το